Give the guys, hurry, good. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, Κύριε, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς, ο πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη δι' τες αμαρτίας ημών. Δες που θα συγχωρήσουν τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τις ασθενείες ημών, ένα κίνδυρματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλάτες ημών, και μη είσαι νέγης ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Βασιλεία, δύναμη, η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. You who were lifted on the cross voluntarily, O Christ our God, bestow your tender compassions upon your new community to which you gave your name. Cause our faithful emperors to be glad in your power, granting them the victories against their adversaries, and for an ally, Lord, may they have you peace as their armor, the trophy invincible. Genin ke ai ke isto se onas nionon amin. Προστασία φοβερά και ακατέσχητε μη παρήδης αγαθήτες εκκλησία ημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείων σώζεους και έλθος βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτεκεσον Θεόν μόνοι ευλογημένοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δέομεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξίου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Δόξα τη Αγία και μόνσιο και ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τεχλή μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τεχλή μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επληθύν της ανιχλήβοντάς με, πολύ απενείς την έπε με. Πολύ λέγουσι τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήτουρ μου η δόξα και δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίχουσέ μου ξόρος Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Μου φοβηθήσου μια πομπηδιά του λαού των κύκλων της επιτυχθημένων μη. Ανάστε Κύριε σώσου με ο Θεός μου ότι εσύ επάταξες πάντας τους εχθρινοντάς μη Ματέως οδόνες αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. O Lord, do not rebuke me in your wrath, nor chasten me in your anger, for your arrows are fixed in me, and your hand rests on me. There is no healing in my flesh because of your wrath. There is no peace in my bones because of my sins, for my transgressions rise up over my head. Like a heavy burden, they are heavy on me. My wounds grow foul and fester because of my folly. I suffer misery, and I am utterly bowed down. I go all the day long with a sad face, for my loins are filled with mockeries, and there is no healing in my flesh. I am afflicted and greatly humbled. I roar because of the groaning of my heart. O Lord, all my desire is before you, and my groaning is not hidden from you. My heart is troubled. My strength fails me in the light of my eyes. Even this is not with me. My friends and neighbors draw near and stand against me, and my near of kin stand far off. And those who seek my soul use violence, and those who seek evil for me speak folly, and they meditate on deceit all the day long. But I, like a deaf man, do not hear, and I am like a mute who does not open his mouth. I am like a man who does not hear, and who has no reproofs in his mouth. For in you, O Lord, I hope. You will hear, O Lord, my God. For I said, let not my enemies rejoice over me, for when my foot was shaken, they boasted against me. For I am ready for wounds, and my pain is continually with me. For I will declare my transgression, and I will be anxious about my sin. But my enemies live and are become stronger than I. And those who hate me unjustly are multiplied. Those who repaid me evil for good slandered me, because I pursue righteousness. And they threw away my love as though it were a stinking corpse. Do not forsake me, O Lord. O my God, do not depart from me. Give heed to help me, O Lord, of my salvation. Do not forsake me, O Lord. O my God, do not depart from me. Give heed to help me, O Lord, of my salvation. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω, δίψησέ σε ψυχή μου, πως απώς εις άρξ μου, εν γερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Άγιο όφθινσή του, εν την δυναμία σου και την δόξην σου. Ότι κρίσουν το αλεό σου, υπερζωάς τε χείλη μου, επανέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου, αρώτα σχήρα σου. Ως εξθέτως και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσιος ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της φρονής μου της όρθης εμελάτων εσέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκοδίθη η ψυχή μου πίσω σου εμούδη αντιλάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτενε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης παραδοντήσονται εις χείρος ομφέας μερίδες αλλοπέκουν έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρεντήστε επί το Θεό επενεθήστε πάσο ομνίων εν αυτό ότι ενυφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθια σε μελέτη είσαι ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύτη η ψυχή μου πίσω σου εμούδε αντιλάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την κοινή και αή και ει του αιώνα του νιούν εμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την. Both now and ever into the ages of ages. Amen. O Lord God of my salvation, I cry day and night before you. Let my prayer come before you. Incline your ear to my supplication, O Lord. For my soul is filled with sorrows, and my soul draws near to Hades. I am counted among those who go down into the pit. I am like a helpless man free among the dead, like slain men thrown down and sleeping in a grave, whom you remember no more, but they are removed from your hand. They laid me in the lowest pit, in dark places and in the shadow of death. Your wrath rested upon me, and you brought all your billows over me. You removed my acquaintances far from me. They made me an abomination among themselves. I was betrayed and did not go forth. My eyes weakened from poverty. O Lord, I cried to you the whole day long. I spread out my hands to you.
Will you work wonders for the dead, or will physicians raise them up and acknowledge you? Shall anyone in the grave describe your mercy and your truth in destruction? Shall your wonders be known in darkness and your righteousness in a forgotten land? But I cry to you, O Lord, and in the morning my prayer shall come near to you. Why, O Lord, do you reject my soul and turn away your face from me? I am poor and in troubles from my youth, but having been exalted, I was humbled and brought into despair. Your fierce anger passed over me, and your terrors greatly troubled me. They compassed me like water all the day long. They surrounded me at once. You removed far from me neighbor and friend and my acquaintances because of my misery. O Lord God of my salvation, I cry day and night before you. Let my prayer come before you. Incline your ear to my supplication, O Lord. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαντάνω πάσας τας αναποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσος σου, τον λυτρώμενον εκθωράς την ζωήν σου, τον σοφανούντα σε ανελαϊκή κτιρμής, τον εμπιπλώντα να αγαθείς την επιθυμία σου, να κινηστείς Θεός αητού ανιώτη σου. Ποιόν ελεήμωσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Νικτήρμον και ελαήμων ο Κύριος, μακρόθυμο και πολυέλαιο. Ο Κυστέλο ορκιστή, τε ουδέη του νιών εμηνή. Ο κατά τα ανομία ημών επίησε νημίν, ουδέ κατά τα αμαρτία ημών, ανταπέδω και νημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη ζύση, ακρατέωσε Κύριο του έλεο αυτού επί του ομένου αυτών. Καθώ να πέχουσε να του λέει αποδίσμων, εμάκρυνε θυμό τη ανομία ημών. Καθώ εκτήρη πατήριο, ο κτήρισε Κύριο του ουρμένου αυτών, ότι αυτό άγνο το πλάσμα ημών ενίστη, ότι χωσέ. Ο άνθρωπος ως ηχόρτωσε μέρη αυτού, ως άνθρωπος του αγλού τους εξαντήσει. Ότι πνεύμα δίλθυνε αυτό και όχι υπάρξει και ούκε επιχνώσεται αντί των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επίτος ολουμένος αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των ελών αυτού το ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούν της λόγων αυτού, του ακούσει της φωνής του λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούν της οθέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτό που της ασποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντιτό που της ασποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. O Lord, hear my prayer. Give ear to my supplication in your truth. Answer me in your righteousness. Do not enter into judgment with your servant, for no one living shall become righteous in your sight. For the enemy persecuted my soul. He humbled my life to the ground. He caused me to dwell in dark places as one long dead. And my spirit was in anguish within me. My heart was troubled within me. I remembered the days of old, and I meditated on all your works. I meditated on the works of your hands. I spread out my hands to you. My soul thirsts for you like a waterless land. Hear me speedily, O Lord. My spirit faints within me. Turn not your face from me, lest I become like those who go down into the pit. Cause me to hear your mercy in the morning, for I hope in you. Make me know, O Lord, the way wherein I should walk, for I lift up my soul to you. Deliver me from my enemies, O Lord, for to you I flee for refuge. Teach me to do your will, for you are my God. Your good spirit shall guide me in the land of uprightness. For your name's sake, O Lord, give me life. In your righteousness, you shall bring my soul out of affliction. In your mercy, you shall destroy my enemies. You shall utterly destroy all who afflict my soul, for I am your servant. Answer me in your righteousness, O Lord. Do not enter into judgment with your servant. Answer me in your righteousness, O Lord. Do not enter into judgment with your servant. Your good spirit shall guide me in the land of uprightness. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Alleluia, 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 glory to you, O God. Alleluia, 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 glory to you, O God. Alleluia, 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 glory to you, O God. Our hope, O Lord, glory to you. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευσης θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου του και των μεταποιήστων ευλαβίας και φόβου Θεού εισιώντων εν αυτού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της του Χριστού αυτού μεγάλης εκκλησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης της πόλεως και νωρίας ελλην παρηγούμεν πάσης ιεράς μονής πόλεως και χώρας
και τον πίστη πούντον εν αυτές του Κυρίου δε ηθόμεν. Κύριε ελεησόν. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δε ηθόμεν. Κύριε ελεησόν. Υπερπλεών των οδηπόρων των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δε ηθόμεν. Κύριε ελεησόν. Υπερ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψης, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δε ηθόμεν. Κύριε ελεησόν. Και από του λοιμού του κορονοϊού του Κυρίου δε ηθόμεν. Κύριε ελεησόν. Υπέρ του ιατρικού νοσηλευτικού των επιστημόνων, του νοσηλευτικού προσωπικού, των εργαζομένων κατά της νόσου του κορονοϊού, υπέρ υγείας και θείας φωτίσεως υπέρ αυτών, είπαμε. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει, σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και επεθάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Give thanks to the Lord and call upon His holy name. God is the Lord and He revealed Himself to us. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Πάντα τα έθνη και κουσάνε και το όνομα του Κυρίου μην άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημί. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. And this came about from the Lord, and it is wonderful in our eyes. God is the Lord, and He revealed Himself to us. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Αγγελικέ δυνάμεις επιτόμνη μας σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν. Και ήσταν το Μαρία εν το τάφο ζητούσα το άχραντο σου σώμα. Εσκύλεψα στον Άδη μη πειραστείς υπ' αυτού. Υπήντησα στη Παρθένο δωρούμενο στην ζωή. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε, δόξα Σοι. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. O Clement, according to your all sacred name, you grew as a branch of holiness, a stem of martyrdom, a most sacred flower, and a luscious fruit given by God to the faithful. We pray you who ran with martyrs and shared the throne with hierarchs, intercede with Christ our God, entreating Him to save our souls. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το απαιώνος αποκρύφων και αγγέλης άγνωσον μυστήριον, διά σου Θεοτό και της επίγης πεθανέρωτε, Θεός ένα συγχυτό ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξαμένος. Διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότισον το κράτος και σου εις την βασιλεία δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν του τάφου είναι ογμένου του Άγου οδυρωμένου η Μαρία ευώα προς τους κεκριμένους Αποστόλους. Εξέλθετε η του αμπελώνους εργάτε, κηρύξατε τον της Αναστάσεως λόγων. Ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μεγαλέως. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Standing by your sepulcher was Mary Magdalene, O Lord, and she was weeping loudly, and mistaking you for the gardener, said to you, Where have you hidden everlasting life? Where have you laid him who sits on a throne of cherubim? Out of fear, those who guarded him became like dead men. Either give my Lord to me, or cry aloud along with me.
You were among the dead and raised the dead. Glory to you. Genin ke ai ke sou sono sono nami oti ne vlogi menin kala sa sou mitara e tha sa pito patho sa kusi avuni lam sa sento stavro anaziti sa thelon ton adam legon tis angeli sin karitemi oti evrethi apolomeni drachmi o panda sofos ikonomisas toxasi. Life was laid in a tomb, and a seal was laid on the stone. Soldiers were guarding Christ like a king in his sleep, and stunning his enemies, the Lord arose. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, προϊστορείο Ιωνά στο τάφο σου και ερμηνεύει Σημαίων, την έγερση την εν Θεόν αθάνατε Κύριε, κατέβεις γάρος ή νεκρός εν το τάφο, λύσες αδούτας πύλας, ανέστηζε ανεφθοράσος δεσπότης, του κόσμου η σωτηρία Χριστέ ο Θεός ημών, φωτίσας τους εν σκότη. Both now and ever into the ages of ages, amen. O Virgin Theotokos, beseech your Son, Christ our God, who voluntarily was nailed to the cross and resurrected from the dead, entreating him to save our souls. Ναι, ευλογήτως η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου, των αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορών σε νεκρής λογισθέντα, του θανάτου δε σωτήρ την ίσχυν καθελώντα και συνέ αυτό τον Αδάμε γύραντα και εξάδου πάντα σε ελευθερώσαντα. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Why do you mingle the ointments with your tears full of pity, O women disciples? Thus the angel who was shining in the tomb cried to the myrrh-bearing women, see for yourselves the empty tomb and understand that the Savior has risen from the sepulchre. Ευλογητός η Κυρία, διδαξών με τα δικαιώματά σου, λίαν πρωί μυροφορία δράμων προς το μνήμα σου τρινολογούσε, αλλά πέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε, πριν ο καιρός πεπαύτε μη κλαίτε, την Ανάσταση δε Αποστόλης είπατε. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. When the myrrh-bearing women had come with their spices to your sepulcher, O Savior, they heard the voice of an angel clearly speaking to them. Why do you account among the dead the one who lives? For as God, he has risen from the sepulcher. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιο Πνεύμα, την Αγίαν Τριάδα εν μία τη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος, Άγιος, Άγιος η Κύριε. Both now and ever and to the ages of ages, amen. Giving birth to the giver of life, O Virgin, you delivered Adam from sin, and to Eve you have rendered joy in place of sorrow. He whom from you became incarnate God and man has directed to life him who fell from it. Alleluia, 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 doxa si o Theos. Alleluia, 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 glory to you, O God. Alleluia, 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 doxa si o Theos.
και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσεται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, επιβλογητέ σου στο όνομα και διδοξαστέ σου, Βασιλεία του Πατρός και του Υιού Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του εκουσίου και ζωοποιός ο θανάτου Χριστέ, πύλας του άδου συντρίψας ως Θεός, ίνιξας ημίν τον πάλε παράδεισον, και αναστάσα εκ του νεκρού νερί σου εκθουράς την ζωή ημών. Εν το ουρανό τους οφθαλμούς μου έρω προσφελόγε, ηκτήρων με ίνα ζώση. Have mercy on us who sustain derision, and make us your useful vessels, O Logos. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ενήν και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, πανσωστική αιτία, η τίνη τούτου καταξία πνεύση, ταχύ εξαίρετον της γης, τέρι αυξητά την άνω. If the Lord were not among us, none of us could have withstood a single battle with the foe. They who are victorious are here from exalted. Της οδός ειν αυτό μη μου ληφθεί το η ψυχή ως τρουθείον λόγε, ή μήπως μέλω των εχθρών ριστήν εφύλα μαρτυμών υπάρχω. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Both now and ever into the ages of ages. Amen. In the Holy Spirit is Theos, is good pleasure, understanding, peace, and blessing for all men. He has the same energies as the Father and the Logos. Υπεπιθώτες επί Κύριον εχθροίς φοβερή και πάση θαυμαστική ανουγαρουρώση. Having you as helper, the portion of the righteous does not stretch forth his hands in unlawful acts, O Savior. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιο Πνεύματι, το κράτος επί πάντων ο περαιάνο στρατηγία προσκυνούσι. Συμβάσει πνοή το κάτω. Κύριε, εξεγείρον την δυναστείαν σου και έλθε εις το σώσε ημάς. O Lord, raise up your power and come for our salvation. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχες, οδηγώνες, οι πρόβατα των Ιωσή. Κύριε, εξεγείρον την δυναστείαν σου και έλθε εις το σώσε ημάς. Στη ζωή. Τη ζωή αρχική παλάμη του στεθνεώτα εκ των ζωφερών και θυμώνων ο ζωοδότη, αναστήσα άπαντα Χριστό ο Θεό, την ανάσταση νευράβευσε, το βρωτίο φυράματι υπάρχει γαρ πάντων σωτήρ, ανάσταση και ζωή και Θεό του παντό. Your cross and tomb, O life giver, we believers worship and sing praise for hell, O you who live forever. As Almighty God, you have belayed the gates of hell, you tore to shreds. And as God the might of death have raised, so avidly we earth-born praise in doxology the one now raised, who destroyed the deadly power of our foe. You have resurrected everyone, all those who believe in you. You have rescued the world from the serpent's fangs and have snatched us from a lure to the hostile one, as alone you had ability to do. Hence we piously sing the praises of your rising by which you saved us as the God of all things. As the God of all things. Τη 23η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κλίμεντος, Επισκόπου Ανγκύρας και του Αγίου Μάρτυρος Αγκαθαγγέλου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ευσεβίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μαυσιμά του Σύρου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαλαμάνου του Ησυχαστού. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι δύο μάρτυρες ή εν το Πάριο Λάκο εμπληθέντες τελειούνται, δες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησουν και σώσουν ημάς. Αμήν. Να χέρσον αβίσω τόκον παιδων ηλίος επεπολέ.
παλεύσε ποτέ. Όσοι τύχος γάρε πάγει, εκατέρωθεν είδων, λαό πεζο πόντο πορούντι, και θεαρεστός μελπόντι. Άσο με το Κυρίο, εν δόξος γάρδε δόξαστε. Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ, τη σκύβω του γαρ προέλθον, του αγιάσματος σου της αφθόρου μήτρος. Εν το ναό της δόξης σου, ο φύσος βρέφος αγκαλοφορούμενος, και πληρώθη τα πάντα της εις ενέσεω. Σωτηρίων, ο λαϊς επέστη εκ Θεού Χριστέ η Θεός μου. Ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, αστέκτο πυρίεν οθέντες, τη θεοσεβία προεστώτες νεανίε, τη φλογίδε μιλοβηθέντες, θείον υμνών εμέλπων. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κυρίων. Κυρίου δεϊθόμεν, Κύριε ελέησον, ότι Άγιος Υιό Θεός ημών και εν αγίης επαναπαύει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριο. Let everything that breathes praise the Lord. Εν εσάτω πνοή. Πάσα τον Κύριο. That we may be found worthy to hear the Holy Gospel, let us entreat the Lord our God. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή, ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα Ιησού. The reading is from the Holy Gospel according to John. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, Peace be with you. When he had said this, he showed him his hands and his side.
Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained." Now Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and place my finger in the mark of the nails, and place my hand in his side, I will not believe." 8 days later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. The doors were shut, but Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here, and see my hands, and put out your hand, and place it in my side. Do not be faithless, but believing." Thomas answered him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet believe." Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. Glory to you, O Lord, glory to you. Ανάσταση εν Χριστού Θεός άμενη, προσκυνήσουμε τον Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλου κείδεμεν το όνομά Σου ονομάζουμεν, δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδούγαρ ήρθε δια του Σταυρού χαράν όλο του κόσμου διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνες δι ημάς θανάτου θάνατον όλεσαν. Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Wash me thoroughly from my lawlessness and cleanse me from my sin. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Against you only have I sinned and done evil in your sight, that you may be justified in your words and overcome when you are judged. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με ημίτηρ μου. Behold, you love truth, you showed me the unknown and secret things of your wisdom. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλύνεις με και υπερχιόν αδευκαντήσω με. Shall make me hear joy and gladness. My bones that were humbled shall greatly rejoice. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Restore to me the joy of your salvation and uphold me with your guiding spirit. Διδάξω ανώμως τα σωδού σου και ασεβείς επίς επιστρέψουσι. Deliver me from blood guiltiness, O God, the God of my salvation, and my tongue shall greatly rejoice in your righteousness. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου. For if you desired sacrifice, I would give it. You will not be pleased with whole burnt offerings. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Do good, O Lord, in your good pleasure to Zion, and let the walls of Jerusalem be built. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Then they shall offer young bulls on your altar and have mercy on me, O God. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων
εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Both now and ever and to the ages of ages, amen. At the intercession of the Theotokos, O Lord of mercy, blot out my many offenses. Ελέημον ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των ηκερμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, εδώ καίν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα ελέον. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε το κόσμο σου εν ελέη και ειχθυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών, ορθοδόξο και κατάπεψαν επί μας τα λέει σου τα πλούσια πρεσβείας της Πανοκράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επωνενίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίων Δόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παναφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών, μεγάλων ιεροχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου Κυρίλου και Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολαού του Εμμύρης, Σπυρίδωνος του Μητούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μέγαλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Πεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβδίτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μιντάτου Θαυματουργού, των Ιερμαρτύρων Χαραλάμπος και Ελευθερίου, της Αγίας Ενδόξου Μέγαλο Μάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας, των Αγίων και Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Τέκλας, Βαρβάρας Αναστασίας, Εκατερίνης, Κυριακής, Φωτεινής, Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Γιώκυμ και Άνης και του Αγίου Ενδόξου Γύρω Μάρτυρος, Κλήμεντος, Αγκύρας, ούτι, και την μίμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων δικοτεύσουμεν σε μόνη πολυέλεια Κύριε επάκουσον ημών των αμαρτωλών λεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Through the mercy, compassion, and love of mankind, of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good, and life-giving Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης θυμώντες μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. For he has regarded the lowly state of his maidservant. For behold, henceforth all generations will call me blessed. Greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption gave birth to God the Logos, and are truly
strength with his arm he has scattered the proud in the imagination of their hearts. Greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim, you without corruption gave birth to God the Lord, and are truly Theotokos, you do we magnify. Καθήλε δυνάστες από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. His servant Israel, in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham and his seed forever. Greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim, you without corruption gave birth to God the Lord, and are truly Θεότο και ελπίς πάντων των χριστιανών σκέπε φρούρι φύλατε τους ελπίζοντας είσαι εν κατηδωμένη πίστη πανάρσεν τον την μήτραν διανοίγων Άγιον Θεό διό πρωτότοκον λόγων Πατρός Ανάρχου Υιόν πρωτότοκουμένων μητρή απειράντρο μεγαλύνομε. Κύριε ελέησο. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Κύριε ελέησο. Παναγία σου κράτου, υπερευλογημένη σου δόξα, δεσποινής ημών Θεοτόκου και Άγιου Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. For you, all the powers of heaven praise you and give you glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. Agios Kyrios o Theos ημών. Holy is the Lord our God. Υψούτε Κύριον τον Θεό. Το υποποδείο των ποδών αυτού. For he is holy. Συγκεκλεισμένον δέσποτα των θυρών όσης ήλθες, τους Αποστόλους έπλησας, Πνεύματος Παναγίου. Ειρηνικός εμφυσίσας, εις δεσμήντε κελήν, τας αμαρτίας ειρικάς, και οκτώ μεθημέρας την συμπλευράν. Το θώμα υπέδειξας και τας χείρας, μεθούγομεν Κύριος και Θεός υπάρχεις. You circle the entire world.
as a joint participant with you as a martyr athlete. His name signifies good tidings. Os ous akatharotaton dohion theon infefte tis ton pathon me achlios dixon elefteron kori prigmu odonton skolikos ke tu pyros exarpason tu aeoniou thespina opos en pisti gnose ευλογημένη Μαρία. Ενείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, συν Πατρί και Πνεύματι, Χριστόν ανυμνήσομεν τον Αναστάντα εκ νεκρών. Προς αυτόν εγκόμεν σοι ζωή υπάρχεις ημών και Αναστάσεις ελέησον ημάς. Praise Him with the sound of trumpet, praise Him with the harp and harp. You rose with
εν είτε αυτόν εν την πάνω και κόλλο, εν είτε αυτόν εν κόρδες και οργάνω. Κύριε μέγα και φοβερόν υπάρχει της εις Αναστάσεως το μυστήριον. Ούτω γαρ προήλθες εκ του τάφου ως νυμφή, ως εκ παστάδος. Θάνατο, θάνατο, τον Αδάμ ελευθερώσεις, όθεν εν ουρανείς αγγέλοι χορεύουσι και πήγεις άνθρωποις δοξάζουσι. Την ίση μας γενωμένη αχνία σου, φιλάνθρωπε. Praise him with resounding cymbals, praise him with triumphant cymbals. Let everything that breathes praise the Lord. O iniquitous Judeans, where are the seals and where is the money that you gave? Κύριο Θεός μου, ενσωθεί το ηχείρ σου, μη επιβάθει των πενήτων σου εις τέλος. Σφραγιστέντος του μνήματος πόσα συνήθητε οι Ιουδαίοι, θύλακας καταστήσαντες και σημειωθέντες των θυρών και μένουν προήλθεν ο βασίλες, Υιος νεκρών παραστήσατε, Υιος Θεών προσκυνή ίσατε. Συνειμήν με λόδουντες, δόξα Κύριε το Σταυρό σου και τη as if he were a mortal.
miracle of your entry. Yes, thanks to you for your great glory.
King of the world, have mercy on us, you who take away the sins of the world. Kyrie o Theos, o Amnos του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Ξέ την δέην ημών ο καθήμενος εν λέξια ότι σήμωνας Άγιος ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε καν στην και αταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξαρμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γιάννη το Κύριε το έλεος σου εφήμας, καθά περιπίσαμεν επίσε. Γενετών και δεν το πούμε το γέννη το Κύριε το έλεος σου εφήμας, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφύγη εγενή γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέκατε φύγον διδαξόν με, του πειν το θέλημα σου ότι σύ Θεός μου. Ότι παράσι πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παρά την ορτό ελέω σου τη γίνος κουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Το Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός.
Σάρδη εκ τάφου και αρχηγό τη ζωή ημών. Καθελών καρτό θανάτω των θάνατων, τον οίκο εδώ και ρημίν και το μεγάλο. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων, blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόν τον εν αυτό, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξίου, πολλά έτη δέσποτα. Παντός του πλήρου. Κύριε ελέησο. Αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησο. Της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως, της κοινότητος και της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε πλέον των αερών, δώσουν των καμνών μαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης κλήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης και από το απειλούντος ημός νημού του κορονοϊού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των αδερφών ημών, των κατά της νόσου του κορονοϊού, αγωνιζομένων, ιατρών, νοσηλευτών και επιστήμων, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Εις Παναγίας Σαχνάντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα Αγίων μνημονεύσαντες, δε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει συν πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες εις Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his rewards. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Κύριος εν τώρα νοητήμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες εις Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου. Save us, have mercy on us, and keep us, O God. Glorious Lady, Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our hope to Christ. To you. Yours is the dominion, and yours is the kingdom, and the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον, εν τη ζωή μου, σαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Blessed is he whose help is the God of Jacob, his hope is in the Lord his God. Save us, O Son of God, risen from the dead, we sing to you. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός τους αιώνης εν αιών και γεν αιών. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Son and Logos of God, being immortal, you condescended for our salvation to take flesh from the holy Theotokos and ever Virgin Mary, and without change became man. Christ our God, you were crucified. Death, being one of the Holy Trinity, glorified with the Father and the Holy Spirit, save us. Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Εις Παναγίας Σακραντής, δόξου δεσπίσιμον Θεοτόκους και αη Παρθένων. Κύριε Αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπουμεν
το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φλανθόμεν εν αυτή. Αγγέλη και δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν και ίσταντο Μαρία εν το τάφο ζητούσα το άχραντον σου σώμα. Εσκύλευσα στον Άδην, μη πειραστείς υπ' αυτού. Υπήντησα στη Παρθένο, δωρούμενος στην ζωή. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε δόξα σοι. Δεύτερ ως κινήσουμε αυτή στο
Χριστήτη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως αερβείο ημαρτών συγχώρησον που δυσγαράν προφθάσας και νυν έσωσας ημάς, Χριστέ ο Θεός, αλληρήνευσον εν πολέμης το πολίτημα και κρατέ ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν και των τρισάγιων ύμνων να αναμέλεπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματιρήν και Άγιο Oh.
ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν την εφύτευσε τη δεξιά Oh.
και Οικουμενικού Πατριάρχου, πολλά τα έτη. Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, πολλά τα έτη. Αλεξίου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Ατλάντα, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου, όλα τα έτη. Αξίω του Σεβασμιωτάτου και σώσον, Κύριε, των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Σοφία. Προσθυμόθεον. Πρώτης επιστολής Παύλου τον άγνωσμα. Τέκνον Τιμόθε, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς, σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Αλλά διά τούτο ηλεήθην, ίνα εν εμί πρώτον ενδείξητε, Ιησούς Χριστός την πάσαν μακροθυμίαν, προς υποτύπωσιν των μελώντων πιστεύειν επ' αυτό, η ζωή είναι αιώνιο. Το δε βασιλεί των αιώνων, αθάρτο, αέρα αοράτο, μόνο σοφό Θεό, τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ειρήνηση του αναγνώντη. O Lord, save your people and bless your inheritance. To you, O Lord, I cry, O my God. Wisdom. The reading is from Paul's first letter to Timothy. Let us be attentive. Timothy, my son, the saying is sure and worthy of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners. And I am the foremost of sinners, but I received mercy for this reason, that in me as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience for an example to those who were to believe in him for eternal life, to the King of ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory to the ages of ages. Amen. Peace be to you, the reader. Ακούσομεν του Άγιου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της σου. Εκ
του κατά Λουκάν του Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Προσκομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εγένετο εν το εγγύζιν τον Ιησούν εις Ιεριχώ τυφλός της εκάθητο παρά την οδόν προσετών. Ακούσας δε όχλου διαπορευωμένου, επινθάνετο τι ήταν αυτά. Απήγγειλαν δε αυτό, ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται, και βόησε λέγον, Ιησού Ιε Δαβίδ, ελεησόν με, και οι προάγοντες επετίμουν αυτό η να σιωπήσει. Αυτός δε πολλό μάλλον έκρεζεν, Ιε Δαβίδ, ελεησόν με, σταθείς δε ο Ιησούς, εκέλευσεν αυτόν ακθήνε προς αυτόν. Εγγύσαντος δε αυτού, επιρώτησεν αυτόν λέγον, τι σι θέλεις ποιήσω. Ο δε είπε, Κύριε, ή να αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπεν αυτό, ανάβλεψον, η πίστη σου σε σωκέσε. Και παραχρήμα ανέβλεψε, και οικολούθη αυτό, δοξάζον τον Θεόν. Και πας ο λαός ειδών, εδώ και νένων, το Θεό. The Gospel reading is according to Saint Luke. Let us be attentive. Glory to you, Lord, glory to you. At that time, as Jesus drew near to Jericho, a blind man was sitting by the roadside, begging. And hearing a multitude going by, he inquired what this meant. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. And he cried, Jesus, Son of David, have mercy on me. And those who were in front rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and commanded him to be brought to him. And when he came near, he asked him, What do you want me to do for you? He said, Lord, let me receive my sight. And Jesus said to him, Receive your sight. Your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed him, glorifying God. And all the people, when they saw it, gave praise to God. Peace be to you who proclaim the Holy Gospel and to all of you. Υπό του κράτους ο πάντοτε φυλατώμενοι σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε μου, που δίσαξος προσυνδεδεμένου της αρχαίας επιθυμίας και μερές προσέχεις και προσεγγείς την λειτουργής υπασφαίας δόξης. Το βάρδια που είναι συνέργα και φοβερό για αυτές Thank you.
παραστήνεται για στο τραπέζι και μη σε το άγιο και από το σώμα και το βήμα. Συγκαρπώ σε έχω με κλίνα στον πατώ και με κεντράμενο. Μία προς τα πιο προσωπούς αλλά ξύνωσε το προσφερόμενος και προσδεχόμενος και ειδόμενος και ο Θεός και σε του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι και τα χαιροποιηστικό σκονίτς και το οποίο διάβητο και φέρνει τους άδες πάντων και να προσφέρουν τα μέρη να Ανάσταση Χριστού Χριστού το μόνο να
the Lord our God, remember all of us in his kingdom, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Τις αρχιερός την Ιησού, μισθή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. May the Lord our God remember his holiness, our ecumenical patriarch Bartholomew, our Archbishop Pidolforos and all the hierarchs, the clergy and the laity of this holy Church of God. May the Lord our God remember also my call celebrants of this divine liturgy and also the choir members, the chanters and all the acolytes and all of you who are participating in this holy divine liturgy. May the Lord our God remember also our brothers and sisters in Christ who are sick or in any kind of need or in captivity and for their salvation. And may the Lord our God remember us all in his kingdom now and forever and to the ages of ages. Των Μακαρίων και Ειδήμων προκατόχων ημών Εμιλιανού Γερμανού Φιλίππου Σίλα και Ιωάννου των Αρχιερέων των Αρχιερατευσάντων εν την περιοχή και Μητροπολιτά αυτή της ψυχής του Δούρου του Θεού Ιακώβου Αρχιερέως Πνευματικού Πατρός ημίν γενωμένου και πάντων των Αγίων του Θεού Αρχιερέων Ιερέων Ιερομονάχων Μοναχών Μονοζουσών και πάσε Χριστό ημού αδερφότητος των ανευσεβία και μηθέντων της ψυχής των δούλων του Θεού Αναστασίου και Ιωάννου υπερών το ιερών του το μνημόσυνον προσφέρεται πάντων των αδελφών ημών των ανευσεβία και πίστη και μηθέντων και εν το ιερό μνημονευθέντων κατά την θείαν και ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Στις ερωσύνης ημών, της ερωσύνης και της ιεροδιακονίας ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού. Ο ευσύμων Ιωσήφα, το κύριο προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό. Here it is.
necessity. Let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Kyrie eleison. Ora scu Kyrie. Kyrios Theos Pantokrator omon to the common. Και προσάγει το Αγίου σου και σε αστήριο. Και κάνω σου μα προσεγγίσει τώρα τα και τι άσπρα δεκά σου κατά των μετέρων μαθημάτων και του λόγου μου γνωμάτων. Και καταξίωσε μα χάρη. Και καταξίωσε μα την χάρη μου που πηγαίνει σε πρώτη. All that is good and profitable for our souls in peace in the world, let us ask of the Lord. Υπό λοιπόν χρόνων τη ζωή ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, ώρα του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσκου Κύριε. The Christian into our lives, peaceful, free of shame and suffering, and for a good defense before the dread judgment seat of Christ, let us ask. Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another in our whole life to Christ our God. Through the mercies of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your holy, good, and life-giving Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Αγαπήσομεν αλληλούσινα εν ομονία ομολογήσομεν, λέτας λόγου ανανόδε, that with one mind we may confess. Αγαπήσομεν Κύριε, εν σοφία πρόσκομεν. I believe in one God, Father Almighty. Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου
και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. And he rose on the third day according to the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshiped and glorified, who spoke through the prophets. In one holy Catholic and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Follow Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit shall be with you. And with your spirit. Let us lift up our hearts. Let us thank thee, Lord. Ευχαριστούμε εσύ και περί τους βέβαιους και τους παρασκευαστές. Του άδες πραγματικούς. Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα συνάδελφα. Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαός, Λύριος Ωραός, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ωσάνα, ο εν της υψίστης. Λάβετε, φάγετε, το σώμα, το
υπέρ ημών κλωμενών εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και του αντίνεως μετά το Θεό. Drink of it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Offer to you these gifts from your own gifts in all and for all. Tasaiton son si prosperomen kata panda ke dia panda. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν, Κύριε, και δομεθά στο Θεός ημών, έτη προσφέρμες του λιτάχου λατρείαν, και παρακαλούμεν σε, και δεόμεθα, και οικεδεύουμεν, κατάπεσον το πνεύμα σου το Άγιο Ρεθυμάς, και επί τα προκείμενα δωρατάφτα, ο Θεός πλάσχει με το Βαρτολόγιο Θεός. Και πίσω των μενάτων του των τίμιων σώμα του Χριστού σου, αμήν, το δέντο ποτηρίου του των τίμων αίμα του Χριστού σου, αμήν, μεταβαλών το πνεύμα της σου το Αγίου. Αμήν. 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 Όσο γενέστες με τα λαμβάνω στην ύψη ψήφης εις άφησε μαρτυρών συγχώσεις και μελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίας, βασιλείας, ουρανών, κληρονομίας, παρουσία την προσέμι, εις κρίμα, εις κατάκτωση. Έτσι προσφέρμες του ήταν αυτρατρίου και των εμπίστων ψωμών. Πατέρων, πατριακών, προσωπών, αποστόλων, κηρύκων, αποκλειστών, μαρτύρων, πρωτοπέδων και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τελειωμένου. Αμήν. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσφήνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθενού Μαρία. Σε Bishop and Ecumenical Patriarch Bartholomew, grant that he may serve your holy churches in peace, keep him safe, honorable, and healthy for many years, rightly teaching the word of your truth. And promise me
Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξίου, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Και τα του Πνεύματος σου. Πάντων των Αγίων Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Στέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Σε παρακατεύω. Με τα καθόλου συνδόδες άσο μαζί την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος αιτήσαμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Συ Κύριε. Κατάξιωσαν ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως ομάν επικελίστε, δε των επουράνιων Θεών Πατέρα και να το λέτε. Πάτερ ημών, ο έγκης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ότι σου έσνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση πίνμη with you all. And with your spirit. Ασκεφαλάζημον το Κύριο πλήνομαι. Κύριε Κύριε. Αυτό δεν θα καταλάβω. Της πλεύσης ήμουν των συνόδων των ουγαρέων. Και εκτερμής και φιλανθρωπία Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε σου τους θεούς ξεδίου κατηγορείς των ποθών βασίλειες σου και ελθέις του αγιάσου μαθών του πατεχνίου του και καταξίες του πληθέας του. Προσχόμεν λερας πει ατέντη.
Πρόσχομεν τ' Άγια της Αγής διχόλυγγης for the holy people of God. Μερίζεται και διαμερίζεται το Πρόσχομεν τ' Άγια της Αγής Χριστός νικά Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen. Πιστεύω, Κύριε, και μου ρωγώ, ότι θα Ευχαριστούμε για το πρόσφυγμα. Ευχαριστούμε για το πρόσφυγμα. Ως τον ζωμα τον αστήριψη μας από
Please be seated. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ακόμη βρισκόμαστε στον πρώτο μήνα αυτού του χρόνου. Μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά και καλό χρόνο. Και το εύχομαι από καρδίας να έχετε όλοι σας μια ευλογημένη ζωή, μια ζωή μακριά από τον κορονοϊό, διότι όπως πάντα πράγματα χρειαζόμαστε ακόμη λίγο καιρό να φυλαγόμαστε ένας από τον άλλον, να φοράμε μάσκες κτλ. Εγώ ταξιδεύω κάθε μήνα και πηγαίνω στο Πατριαρχείο μας και μέσα στο αεροπλάνο για 9-10 ώρες πρέπει να φορώ τη μάσκα. Δεν έχω σκάσει ακόμη, αυτό είναι ένα θαύμα. Αλλά όμως πρέπει να το κάνουμε για να φυλάγουμε και τους άλλους και να απολαγόμαστε και εμείς. Ασφαλώς κάνουμε τα τεστ, αλλά καμιά φορά και οι γιατροί κάνουν λάθος και τα τεστ κάνουν λάθος και πρέπει να φυλαγόμαστε. Σήμερα λοιπόν βρέθηκα εδώ πέρα, αυτή την ξεχωριστή ημέρα που είναι Κυριακή, γιατί κάθε Κυριακή είναι μια ξεχωριστή και ευλογημένη ημέρα για μας που ζούμε. Και ασφαλώς βρισκόμαστε ακόμη στον πρώτο μήνα του χρόνου, του καινούριου χρόνου, του 2022. Και θα πρέπει να ευχηθούμε αυτός ο χρόνος να είναι ευλογημένος. Να είναι ευλογημένος στην κοινωνία των ανθρώπων που ζούμε, δηλαδή να φύγει αυτή η παλιωρόστια. Να είναι ευλογημένος στις οικογένειές μας και να μας δίνει χαρά, ευτυχία, αγαλίας, αλληλεκατανόηση. Πολλές φορές με τους ανθρώπους που ζούμε δεν καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον και μετά αρχίζουν οι φασαρίες. Γι' αυτό λοιπόν πάντα προσεύχεται η Εκκλησία να δίνει ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων και φώτιση για να αποκάνουμε προσπάθεια να καταλάβουμε τους άλλους. Εάν δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους άλλους, τότε χρειάζεται να κάνουμε σιωπή μέχρι που να μας φωτίσει ο Θεός να καταλάβουμε τους άλλους. Εύχομαι λοιπόν να έχουμε ειρήνη τα παιδιά μας, θείο φωτισμό και ασφαλώς σε αυτήν την κοινότητα να υπάρχει πάντοτε ειρήνη, αγαλίαση, προκοπή, πρόοδος, ούτως ώστε να υπηρετείται το ανθρώπινο γένος. Σήμερα δεν βλέπω πολλούς στην Εκκλησία. Ασφαλώς υπάρχει μια δικαιολογία ότι φοβόμαστε από τον κορονοϊό. Αλλά πηγαίνω όμως και ψωνίζουμε πράγματα στο σούπερ μάρκετ, δεν το κάνουμε. Εκεί πέρα δεν φοβόμαστε από τον κορονοϊό. Όταν θα έρθουμε στην Εκκλησία φοβόμαστε. Πρέπει λοιπόν να φυλαγόμαστε όπου βρισκόμαστε και να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, ιδιαίτερα στη σχέση μας με το Θεό. Today, we came to the church and I'm very pleased and happy and blessed to have you all in the church, where the others have lost the opportunity. And I will take just the opportunity, in parentheses, to share with you a beautiful story. There was a monk, a spiritual father, and he has a spiritual son. And every Sunday they were leaving from their monastery, from their gate, and they were coming to the church in the village. And there they were chanting, they were doing whatever they can do. But this special day, Sunday, as they are coming to the church, the father superior, the older person with wisdom, he said to his spiritual son, "Go inside to the church like the others, but I'm going to stay today outside of the church." Out of reverence and obedience, the spiritual son didn't say anything and didn't question anything. He went to the church. But the gerontas, as we say, he stood up and outside of the church. The people came to the church, the people left from the church, everybody left. So now the spiritual son and the spiritual father, they got together to go back to their ασκηταριό, to their monastery. In the way as they were going back, the spiritual son asked, "Why, Gerontā, you didn't come today into the church to pray with the others?" So the Gerontā replied to him, "I wanted to see how the people react when they are coming to the church and why, how they are appearing when they are leaving from the church." And the spiritual son told him, asked him, "What did you see?" He said, "In the morning when they were coming to the church, they were tired, they were miserable, they had problems, they were living with a worry. But then when they left full of energy. They had received the blood of Jesus Christ and the body. And Christ was with them. They were different people, they were blessed, they were alive, they were happy." This is what is happening, my brothers and sisters, when we are making time to go to the church and to participate in the sacramental life.
I'm coming from a small village, and I was young, and I remember only the ladies, the madades, the yayades, and the children were going to the church. Some of the older people, they were coming to the church. But most of them, they were staying in the cafenion. And when we had the divine liturgy, they were drinking coffee or ouzo, whatever. And they lost the opportunity, my brothers and sisters, to be saints, to be blessed. This is what is happening when we don't manage to come to the church. And of course, there is canons in the Pidalio that they're referring to the people who are not managed to come to the church. And these canons, they say that if the person is sick, and they're referring to the strong fever, then the person is excused not to come to the church. And of course, we have so many diseases in today's society, and we're weak. This individual is excused not to come to the church. But the other individuals that they're getting up every morning to go to their job, and some of you, they're getting every morning, early in the morning, 3-4 o'clock, because you have to open the stores so the people can have breakfast later on. And every, or many of you, they're coming back to your home after the sunset, which means you are working for the whole day. What about the Sunday? We have to make time to go to the church, because then miracles are happening. Then something happens that I cannot explain to you, but I can feel that. And I'm sure that you are feeling that when you are coming to the church. You are feeling that you have peace in your mind. You are forgetting the grievances that you had with your husband or your wife or your children last night or with your parents. Something is happening. I don't know what's happening, but the Holy Spirit is involved. And the Holy Spirit is something that we cannot touch, we cannot see, but we can feel it. And we are feeling that only when we are acting accordingly, coming to the church and watching ourselves. So today, Jesus Christ was with his students, with his mathetes, to a beautiful city, Jericho, that is outside of Jerusalem. And I have been there many times. And he went there in purpose. Those days, the cities, they had fortress, they had fury around to protect themselves, you know, for the enemies. So Jesus Christ now is in the city. So the people, they are sitting in different places, either to relax, or to buy things, or to converse with the others. They were human beings. And of course, among these people, there was a person that was blind. He was stravos. He could not see. But he heard now, as he was in the streets, in the square, let's say, noise that they were not regular noise. So he asked the people, what is going on? What is happening? So the people explained to him that Jesus is coming to the city, and the people are going out of their way to meet him. Then he became a different human being. He found a power in his heart and in his energy, and with energy he started screaming, Jesus, Isu, Yetu Theu, Eleison me. And he was screaming to the point that he was making noise. But he was doing that from his heart. And when we're doing something from our heart, my brothers and sisters, something happens inside of that individual that he is living alone. He doesn't think about the others. He just receives something that's a blessing. And that was happening to this individual. Screaming out. He was not paying attention to the others that they were asking him to be quiet. And Jesus Christ came closer to him. And so Jesus Christ heard that individual screaming out with a strong voice, Isu, Yedu David, Eleison. So Jesus Christ said, let me see, let's see that man, who is that? So they brought him closer to him and he said, son, what is happening to you? What's your problem? He said,
Δεν βλέπω. I'm not seeing. Help me so I can see. And then Jesus cries, and that is the thing that we have to pay attention. He asks him, do you believe that I can do that? And that happens to all of us. The life is not only with roses. The life, your life and my life, is the branch below the roses. And there are thorns. And the thorns are very, very sharp. And it's our life, my brothers and sisters. We cannot live without thorns. But we have to learn how we can touch the thorns in order to have the beauty that's in the top of the thorns. And that's the rose for us, is the life. You like to be alive, but in order to enjoy the life, you have to learn how to touch the thorns. When you are sick, when you have a problem, with something is happening to you that you don't feel happy. That is a thorn, and we have to learn how to touch that thorn. In other words, how to deal with inability, with a thorn, with a problem. And Jesus Christ, when he asked him, do you believe? He answered, yes, I believe. He never saw Jesus Christ. He never heard Jesus Christ. The same question and answer that we are given today. You ask me to believe, but I have never seen Jesus Christ. I don't know if that is a true story. Many times the devil is coming to manipulate our minds and our hearts, and we are coming up, guess what, with excuses. Because deep inside, we know that we belong to someone, that we belong to God. But when we question ourselves, who is that God? Then, my brothers and sisters, the evil spirit comes and gives to us different ideas. He brings to us different thoughts in order for us to be weak, to weaken in ourselves, and not to do what we have to do. And that is happening to you, the laymen, to the men, to the wives, to the kids, and also it happens to the priests and to me. You don't understand how many times I'm eating or I struggle with myself. Many times in the end of the day, I'm going to relax and I'm going to sleep. And there everything comes from the day. The things that I said, the things that I did, the things that they did to me. And I don't relax. And then I have to start praying, Jesus Christ, help me the sinner. And after many, many times, I don't know what is happening, but in the morning I have found myself that I was sleeping during the night. But we struggle and we have to pay attention. This is not something that we can ignore. It's a part of our life. And in order to overcome of this inability that is dealing with the mind, and we don't have pain, but we are in trouble, we have, my brothers and sisters, to ask Jesus Christ, like the person in today's miracle, to ask Jesus Christ to come and to be with us. He is close to us. He's never disappeared himself from us, but he's expecting, he has patience, and he expecting you to call him and me to call him in order for him to be involved in our lives so we can live in peace. And living in peace, we are enjoying the life. So this is what I pray in today's Divine Liturgy for all of us and our brothers and sisters that didn't manage to come today here, to live in peace and to live in harmony so they can enjoy the life like I want to enjoy the life, like you want to enjoy life. And when we manage, all of us, to enjoy the life, then what is happening? Then we have peace in the life. Then we are not thinking about wars,
then we are not thinking to protect ourselves because we have the support of our Jesus Christ. Let us pray all, since we are beginning of the year, to live this year and all the last of the years of our life in such a way that we can be closer to God. And never forget that He is near us, but it's upon to me to feel His presence and not to feel His presence. I pray for you, and I would like you to pray for me, that we all can feel the presence of God in this 2020-2022, as I hope this pandemic will go away, and then we'll start again to live as human beings. Now we cannot see one another, but the timing will pass, and the time will come that we are going to have the opportunities to meet one another. And guess what? Then the life will be sweeter and happier, because I miss the others. My secretaries, two of them, they have the COVID this past week, and I hope tomorrow, Monday, they will come. But in these days, they haven't missed them. I want to ask for something, I'm calling, and then I'm realizing that she's not next to his desk or whatever. This is the thing, my brothers and sisters, that is unhuman, because we humans are in need to be with others. We cannot live without the others, because then there is, one said Athanasius, the people that they are trying to live alone, they imitate the animals. They can live alone. We human beings, we have to live with the others. And that is the blessing from God. So forgive me. Let us pray for one another to have a wonderful year this year. And now I would like to pray for you so you can come to receive, if you have prepared yourself, the Holy Communion. God bless you. Δόξα τον Κύριον εκ των ουρανών, αλληλούια. Να, για πραγματικό, για συγχωρητική. Δέχουν τη φυλάδα. Αλληλούια. Τη φυλάδα, ρε. Praise Him in the highest. Alleluia. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, I have the prayer in Greek language, not in English, so please stand up and bow your hands. Let us pray to the Lord, to Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του Ζώντος, ποιμήν και αμνέ, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, το δεδάνιον χαρισάμεν στις εσύ χρεοφελέτες, και τη αμαρτωλόντους άφεσιν αμαρτιών αυτής. Αυτός δέσποτα άνες άφεση, χώρισον τας ανομίας, τας αμαρτίας, τα πλημελήματα, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν γνώση, τα εν αγνία, τα εν παραβάση και παρακοή, γενόμενα παρά τον δούλο σου τούτον. Και ήτι ως άνθρωποι σάρκα φορούντες, και τον κόσμο νικούντες, ή εκ διαβόλου επλανήτησαν, είτε εν λόγο, είτε εν έργο, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία, είτε λόγον ιερέως κατεπάτησαν, ή υποκατάρας ιερέως εγένεντο, είτε το ιδίο αναθέματι υπέπεσεν, ή όρκο υπήκτησαν, αυτός αγαθέ και φιλάνθρωπε Κύριε και αμνησίκακα δεσπότη, τούτους τους δούλους σου λόγω λυθήν ευδόκησον. Συγχωρών αυτής και το ίδιο ανάθεμα και τον όρκον, κατά το μέγας ο έλεος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε, επάκουσον ημών δεωμένων της εις αγαθότητος υπέρ των δούλων σου τούτων,
και πάρδε ως πολιέρεος τα πτέσματα αυτών. Άπαντα, απάλαξον αυτούς της αιωνίου κολάσεως, σίγαρη είπας δέσποτα, όσαν δύσετε επί της γης έστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσαν λύσετε επί της γης έστε λελειμμένα εν το ουρανό, ότι εσύ μόνος αναμάρτητος και εσύ την δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα, την γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η χάρις του Παναγίου Πνεύματος δια της ημής ελαχιστότητος έχει μας λελειμμένους και συγκοχρημένους εν το νυν και εν το μέλλον αιώνι. Αμήν. Ο Θεός ελέησε και συγχώρησε. Αμήν. Και καλή χρονιά. Αμήν. Ελάτε, δώστε τώρα το αντίδωρο. Έλα, το λόγο θα κοινωνήσω. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. With the fear of God and love, draw near. Σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε,
μίγαρ της εχθρίσου το μυστήριον είπον, που φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολόγωση, μνήσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου, μνήσθητη μου Δέσποτα, εν τη Teach me your
when I disobeyed your commandment, O Lord. You cast me down to the earth from where I was taken. Lead me back again to your likeness and renew my original beauty. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, οικόνιμη, εις άρη του δόψη σου, είχε στίγματα φέρω πτεσμάτων, εκτήρησον τόσον πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σύες πλαχνία και την ποθινήν πατρίδα παράσουμη. Παραδείσου πάλι ποιον πολίτην με. Blessed are you, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο, όπου μπορεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψους είναι ως φωστήρες τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον παρορών αυτών πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μιας θεότητος, ευσεβώς υμνησόμεν βόντες. Άγιος Υι ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πύρος εξάρπασον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρεσε μνή, η Θεόν σαρκείτε κούσα εις πάντων σωτηρίαν. Δις γένος των ανθρώπων εύρατο την σωτηρίαν, δια σου εύρημεν παράδεισον, Θεωτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Τα των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου. Των δικαίων τετελειωμένων και τα σύγχας των δούλων σου σώτερα να παυσών, φυλάτων αυτάς εις την μακαρία ζωή την παράση φιλάνθρωπε. Within your peace where all your saints repose, give rest, O Lord, to the souls of your servants, for you alone are immortal. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήν αρλίσας των πεπαιδημένων. Αυτός και τα σιγάς των δούλων σου
σώτερ ανάπαυσο. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η άγνη και άχραντος παρθένος. Η Θεόν αφράστος Κύσσασα. Πρέσβευε υπέρ του σωθήνε. Τα ψυχάς των δούλων σου. Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάξον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθά υπέρ αναπαύσεως τας ψυχάς των και κεκειμένων δούλων σου Αναστασίου Ιωάννου και Κωνσταντίνου και υπέρ του συγκοριθήνε αυτής πάντη μέλημα ακούσιον τε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξην τας ψυχάς αυτών έθνα ειδί και αναπαύονται τα λέει του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφησιν των αυτών παρ αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτου βασιλή και Θεό ημών ετησόμεθα. Άσου Κύριε. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, ο τον θάνατο καταπατήσας, το δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόνος ο δρυσάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και τα ψυχάς των προκειμένων δούλων σου, Αναστασίου, Ιωάννου και της ψυχής του δούλου σου Κωνσταντίνου, του αδερφού ημών Τιμηθέντος, και τάξον την ψυχήν αυτών εντόπο φοητό, εντόπο χλωερό, εντόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα οδυνήθηκε στον αγμό. Πάνα μάρθημα το παραθόν πραχθένε λόγω έργο διανύω, αγαθό και φιλάνθρωπο θεό συγχώρησε. Ότι και στην άνθρωπο σου είτε κουμαρτή, σιγαρευτό αμαρτία υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον όνα και ο νόμο σου αλήθεια του κυρίου Δεϊθώνα. Κυρίε, ότι η ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπτυξη των κοιμηθέντων δούλων σου και αδελφών ημών, Αναστασίου Ιωάννου και Κωνσταντίνου, πιστέ ο Θεό ημών, και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν, συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνες των αιώνων. Αιώνια At this moment, I would like you to join me so we can pray for Father Jonathan, because Father Jonathan has been now for 3+ years a priest, and he is serving faithfully in our metropole and specifically in this wonderful cathedral in Charlotte. And everybody loves him, you people of God. I love him, he's my spiritual son. He was serving in Atlanta as a lay assistant many years before he went back to Boston to receive his PhD. And then guess what? Boston was not enough for him, so he wanted to come again to the South. So one day he calls me, he said, I have to confess to you. I said, what? I'm happy up here, but I don't have peace. I would like to come to your metropolis. And those days, we had a beautiful position in this wonderful community here. And I asked Father Vasily, Father Vasily, you are going to have another person that is dear to me, and he's faithful. And that's how Father came to this community, to this wonderful metropolis. And today, I have to
bless him so he can become a confessor. He has the studies, he has the age, and he has the blessing now, so he can receive you whenever you want to confess, when you have something that bothers your mind or your heart, to go there and to receive peace under the Patriarchy of Father and your priest. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόρφους τους αλήθεις καναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το της αυθαρσίας, Χριστέ ο Θεός ημών, σκόντες γάρτην ισχύν σου τους τυράννους καθήλων, έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού τεσί τεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσον τα ψυχάς ημών. Κέλευσον, κέλευσον Δέσποτα Άγιε, τον ειν προσφερόμενον σοι. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Amen. Amen. Του Κυρίου δεηθών. Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο το Πέτρον και τις λοιπείς 11 μαθητές αποστολικήν και πνευματικήν διακονίαν χαρισάμενος, λύην και δεσμήν τα των ανθρώπων πτέσματα εντλάμενος. Αυτός και νυν τον δούλο σου τούτον, τον εν παροιμή μεν ψηφισθέντα, πάσης δε χάριτος τελειωθέντα, άξιον και αυτόν της αποστολικής και πνευματικής σου διακονίας στήριζον, δια της εμείς ελεηνότητος ανάδειξον. Ιστολήν και δεσμήν τα των ανθρώπων τέσματα, ότι σύ υιοδοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην. Σοφία. Σοφία, αρθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Peace be with you all. Εκ του κατ' Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ούς η σοψία στη μέρα εκείνη, τη μία των Σαββάτων και των τυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητές ζυγημένοι διά τον φόβου των Ιουδαίων, ήρθεν ο Ιησούς και έξι εις το μέσον και λέγει αυτής ειρήνη ημίν και τούτο είπον εδείξεν αυτής τας γύρας και την πλεύρον αυτού εχάρισαν. Ούτ οι μαθητές είδοντες τον Κύριον είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν ειρήνην ημίν. Καθώς απέσταλκε με ο Πατήρ κακοπέμπω ημάς και τούτο είπον εν εφήσισε και λέγεις αυτοί. Λάβετε Πνεύμα Αγίον αν την ον αφείτε τας αμαρτίας. Αφίετε αυτής απ' την ον κυρθείτε και κράτητε. Γλώρι του Υιού, γλώρι
δώσει, Κύριε, δόξα Σύ. Η μετριώτης ημών, δια της χάριτος του Παναγίου και του Αρχικού Πνεύματος, προσχειρίζεται σε τον ευλαβέστατον ιερέαν Τζάναθαν πνευματικών, εις το της πνευματικής πατρότητος λειτουργήμα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην. Άξιος! 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 Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άμην. Άξιος! 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 Άξιος. Άξιος. Father Jonathan. Άξιος. 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 Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου κέλος αυτού έλθε φημάστη, αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες υπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, δυνάμει του τιμή και ζωπίου σταυρού, προστασίες του τιμή είναι πουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του τιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστίου άνω, των Αγίων ενδόξου και πανεπιστήμων Αποστόλων και Ανδρέου του προφήτου, των Αγίων μεγάλων ιεραρχών, οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και ο Άνθρωπου του Σωστόμου, των Αγίων αν την ύμνη εορτάζουμεν, Κλήμεντος ιερομάρτυρος, επισκόπου Ανδρία, Αγαθαγγέλου μάρτυρος, Γεννησίου και Εντολίβο και πάντως των Αγίων. Ελεήσε και σώσει μας, αγαπός και φιλάνθρωπος και ρεήμα Θεός. Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδη να σκέπτει και να φούνει πάντα σημάς. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Ο Πανάγαθος Θεός να μας καταξιώσει, να έχουμε έναν ευλογημένο χρόνο, ένα χρόνο που να δώσει χαρά στις καρδιές μας, να δώσει προκοπή στις οικογένειές μας και φώτιση στα παιδιά μας και ασφαλώς να πληρώσει τις καρδιές σας και τη ζωή σας με κάθε τι που είναι αγαθό και που το έχετε ανάγκη. Καθίστε όμως για λίγο τώρα, γιατί θέλω να σας ανακοινώσω και να μοιραστώ μαζί σας ένα άλλο πράγμα. Θα πρέπει να δώσουμε καταρχήν, αγαπητέ μου Πάτερ Βασίλειε και εσείς ιερείς μου, δόξα στον Πανάγαθο Θεό για ό,τι μας δίνει στη ζωή. Ο Θεός μας δεν μας χρωστάει τίποτα. Άωτο από αγάπη όμως που έχει προς εμάς, He is offering to us life, which is very important, to be alive, and especially in this time, where with a pandemic, many people, they depart from this life. I believe we had also some incidents in this community here. 24 people. In other words, from last year to this year, we have 24 people less because of the COVID. So we have to fight, to pray strong so this Katara can go away from us. And it's going to go that because there are many, many, many people that are faithful, pray for that. The other thing that I would like to mention to you is that in our metropolis we are blessed for having good priests, for having good people, and we have also different governors. We have Republican governors. Να κάνει αντί, να πάω λίγο πίσω. Λοιπόν, in our Metropolis, we have many governors. There are Democrat governors,
And we have Republican governors. Some of them, they are against the coronavirus. Some other, they are afraid of the corona. Which means we are living the time of confusion. If the real leaders are confused, you can imagine what is happening to the people. For this reason, we, the Orthodox people, we have a medicine. We have a tool that we have to use, and that is prayer. So start thinking positive, so this disease can go away. And as the disease is going to away, we as human beings, we have to continue living, to have to continue acting, to have to continue thinking of one another. In this kind of spirit, a few days ago, His Eminence our Archbishop Elpidophoros called me, and he says, he's funny sometimes. He says, do you love me? What kind of question is that, Your Eminence? Of course I love you. Then if you love me, now I'm going to ask something for you, and you can prove that you love me, yes or no. I said, what's that thing? Of course, when he's asking for something, I'm trembling because I know he's asking for a priest. And he said, I would like to have Father Basilio in the metropolis of New York. I said, Father Basilio, for what? He said, I'm taking the Archimandrite, who is the dean of the Cathedral in Astoria of St. Dimitrios and St. Catherine, to become a protosyngelos. And Father up there is also my spiritual son, because when I was serving in Astoria, he was in the Sunday school, and later on I was offering confession. Later on, he became an engineer. And later on, as he finished the engineering, he said, I would like to become a priest. And then we helped him to go to theological school. Then he went even to Greece to learn more Greek. And he came back, and we appointed him in the church where he was coming from. And I'm very pleased, because he's my spiritual son, that His Eminence is receiving him as his chancellor, which means as his right hand. And I'm also very thankful to God for you for being there, because this is the community that I have served for 17 years faithfully as a priest and later on as a bishop, 7 years as an Archimandrite, and then 10 years as an auxiliary bishop, as βοηθός του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, μετά του Σπυρίδωνος, and then I came to Atlanta. And I'm very pleased, as I mentioned to you, for you going there for that community. But I'm very sad for you leaving this community, because now I'm serving in this metropolis, and Holy Trinity is my community and my cathedral. But again, we cannot go against the will of God. If the will of God spoke to the heart of His Eminence to request you to go up there, who am I to say no? Although it's painful, although it brings to me something, a spirit that I can feel uncomfortable, because this community is a large community. This community is a community that becomes, either they understand or they don't understand, either they know or they don't know, a beacon for the other communities that they are smaller and they are in the state of North Carolina and South Carolina and now in Metropolis. As a matter of fact, this community is the largest community with the Tarpon Springs that you also have served there as an auxiliary, as an assistant. So I would like you to know these things, all these things, my feelings, my wishes, how my mind is working, because I need your prayers. I'm a human being, and as a human being, when something is happening, I have a struggle. Should I do that or this one? Should I let Father Vasil to go or should I let him? It's a struggle for me, and I'm struggling these days because His Eminence called me few days ago to tell me that thing when I came from Constantinople, because this year as a member of the Holy Synod of the Patriarchate, I have to travel every month there, and I came last Wednesday evening. And when I heard that thing, I said, before the people will hear that thing, I would like to go up there to meet the Parish Council, because I know you love Father Vasily, and today to pray with you and to meet you. Unfortunately, we don't have many people, but I would like you to become my microphones. So go out today and speak to the people
that the missed the opportunity to be with me today so we can pray for Father Basilio for his new position, because we Orthodox people, we believe and we are in need of the other's prayer. My Papuli used to say, πρέπει να προσευχόμαστε, διότι όταν προσευχόμαστε για τον άλλον, τότε έχουμε πολλά κανόνια και βορβαδίζουμε το διάβολο να φύγει και έτσι να έρθει πάλι η ειρήνη στην καρδιά μας. Έτσι λοιπόν, Πάτερ Βασίλη, I came today here as a mission to you, for you, but also for the people, for this wonderful metropolis, of our, for this holy cathedral of our metropolis, because I would like to let you know that we love you, and we love you not because we are good, but because you are good and you have done a good job, and we are going to continue praying because you are a spiritual son of mine. I brought you from Volos to the United States. I appointed you in Tarpo Springs, later on at San Iorios in Newport Richey, and later on you became the dean of this wonderful cathedral and this wonderful community, and you've proven that you are worthy to have our love and our support. With this kind of thoughts and with much, much, much love, I wish you the best. And don't forget that we are away from you just as your cell number and phone is far away and you like to have and to use cell phone, so use that also to call us and to let us know, and we are here to help you and to assist you out there. I would like now to thank you, the priest, Jonathan, and today you became a confessor. Confessor is not an honor. Confessor for us, the clergymen, it's a burden, because we have to give time to hear the problems of the people, their evil thoughts, and so on and so forth, and then we have to fight the strength. No matter how much we love them, we have to fight the strength to advise them and to pray for them. And today you have received that axioma, that kind of job, of work, of ministry that we can offer to the faithful here. And for you, the youngest one here, you have been serving here almost 2 years now, eh? Almost. Almost 3 years. So the time is passing. So we have to start thinking something for you. And we're very pleased that we have served here, and I would like you to continue serving, to help and to assist Father Jonathan, because we say in Greek language, adelphos, είπα αδελφού βοηθούμενος, ως υπόλοις οχυρά. I know that you understand nothing. So they say the ρητό that αδελφός είπα αδελφού βοηθούμενος, when a brother is assisting the brother, then these people becoming like a city with fortress, which means this city is protected and is powerful. And that's what is happening when two brothers will work together. They become a city with fortress. And I would like you to act with the strength and with wisdom above, so he can help and assist these people. And both of you, I would like you to know that I am far away from you, as far away as your telephone number, your cellular phone. You have my phone, you can call me day and night, no matter I'm here on Europe or in Constantinople, so we can discuss the matter, because I would like you to succeed and I would like the faithful to receive as much they want or they need for us, the Orthodox priests. So God bless you. I would like you to continuously pray for all of us, to pray for Father Vasilias, he's going there, and he's going to another community that's similar with this, but much, much larger. They have two communities there, two churches. There are four priests up there, which means they have two choirs, they have four chanters, they have five, six sextors, and I have it. And of course, they have a day school. I don't know what's going on now, because I'm far away. 600. When I was there, we had 1,200 students and 74 teachers and principal and vice principals, and I have it. I don't know how many are there, but give them my love and my thoughts,
and I will pray for you to succeed. God bless you, Father. God bless you. So God bless to you also, and I pray for strength from above and wisdom. God bless you. And thank you very much for all of you. I know that you have thoughts, I know that you have heart, and you have feelings, but it's better to keep them with you, because I know and understand them, and I will pray as I'm asking you to pray for me. God bless you. The Adidora now. Father, you are going to have the time in this month of February to pray here and to speak to them and to share your thoughts and to say goodbye. Because after the end of February, Father Jonathan is going to undertake the responsibility as an acting dean and proestamenos. And here we have young people in the parish council. Last night we had a meeting, and I have never seen so many young people in one parish council. God bless you. And you sound and you indicate to me that you have wisdom too. So now is the opportunity to indicate to all of us that you really have wisdom, how you are going to treat the people and the priests, so we can continuously have peace and harmony in this wonderful community. God bless you. Ane, ane. God bless you. 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 Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.